2021 ήταν μια χρονιά με πολύ σημαντικές εξελίξεις τόσο προς τους κανονισμούς για διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, όσο και γενικότερα στον τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο. Σε εθνικό επίπεδο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η προτινόμενη νομοθεσία που θα ρυθμίζει την σύσταση και λειτουργία των εταιριών διοίκησης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η προτινόμενη νομοθεσία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί θα προσφέρει περαιτέρω προστασία προς τους επενδυτές. Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη είναι η ψήφιση του πολυαναμενόμενου τροποποιητικού νόμου που αφορά στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εφαρμόζοντας πλήρως την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δύο σημαντικές διατάξεις της ενλογοδηγίας είναι η θέσπιση μητρώου πραγματικών τελικών δικαιούχων, το λεγόμενο UPO Registry, και η θέσπιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών κρυπτοπερουσιακών στοιχείων. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μια δέσμη μέτρων που αφορά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια εξίσου σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Κύπρος είναι στη διαδικασία να μεταφέρει τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.